Εδώ κοντά σταματάω λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου με τη βοήθεια του Δημάρχου για εσάς που ανεβοκατεβαίνετε από το οροπέδιο, γιατί χρειάζεται μια ιδιαίτερη μέρημνα σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δική σας την συμπεριφορά, όπως επίσης και με τα αυτοκίνητά σας. Φαίνεται ότι έχει διακοπή κυκλοφορία τουλάχιστον στο οροπέδιο ή από κριτσάκι πάνω παραδοσιακά σημεία, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές του 984. Η κυκλοφορία δεν έχει διακοπή, απλά για την ασφάλεια των οδηγών ναι. θα πρέπει να έχουν αντιοριστικές αλυσίδες ή να είναι οχήματα 4x4. Ναι. Προβλήματα υπάρχουν... Από την Παναγία, την Κερά και πάνω ή μόνο μέσα στο οροπέδιο? Από την Κερά και πάνω, ακριβώς, από την Κερά και πάνω και από την πλευρά της Νεαπόλεως, περίπου από τους Αμυγδάλους, από το χωριό Αμυγδάλους και μετά προς το οροπέδιο Λασιθίου. Ναι. Από την πλευρά εντός του οροπεδίου Λασιθίου και προς Κερά επιχειρούν τα μηχανήματα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Χερσονήσου, και από την πλευρά την ανατολική, δηλαδή από το δρόμο που μας συνδέει με την Νεάπολη, υπάρχει αγιονιστικό μηχάνημα της Περιφερειακής Ενότητας του Λασιθίου, το οποίο σε περίπου φαντάζομαι 1 με 2 ώρες θα είναι μέσα στο οροπέδιο. Εφόσον σταματήσει και η χιονόπτωση, διότι εφόσον συνεχιστεί η βάση των όσων λένε οι μετεωρολόγοι, τότε αλλάζουν και τα δεδομένα, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Σε εμάς ξεκίνησε η χιονόπτωση 5 η ώρα το πρωί. Ναι. Ήταν ιδιαίτερα πυκνή, με στούπα χιόνι, πυκνό χιόνι. Τώρα έχει κοπάσει λίγο αυτή τη στιγμή, έχουμε γύρω στους 10 πόντους μέσα στα χωριά. Έχει κοπάσει αυτή τη στιγμή λίγο η χιονόπτωση. Συνεχίζει όμως, όχι όμως με την ένταση που είχε νωρίς το πρωί. Μάλιστα. Και με τα σχολεία να είναι κλειστά, είπατε ότι καλύτερα για την ασφάλεια μαθητών, γονιών, ναι. όλου του κόσμου, ε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Τα σχολεία κλειστά. Έχουμε, σας είπα, τουλάχιστον 10 πόντους χιόνι και στον περίβολο των σχολείων. Οπότε είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, θα ενταθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες. Προγνώσεις του μετεωρολόγου είναι ένταση του φαινομένου και συνέχιση του και αύριο. Άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα και αύριο τα σχολεία, όλα τα σχολεία κλειστά. Θα δούμε όμως την εξέλιξη του φαινομένου και θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, προσοχή προς το παρόν από Κερά και από Αμυγδάλους, μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες και μόνο τα 4x4, όπως λέει ο Δήμαρχος. Κλειστά τα σχολεία για σήμερα. Στις υπόλοιπες δομές σας έχετε πρόβλημα, ενδεχόμενα, ηλικιωμένοι κλπ? Έχουν γίνει πρόβλεψη από την κοινωνική υπηρεσία, από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Έχουν τροφοδοτήσει όλους τους υπερήλικες, τους ασθενείς και τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα. Τους έχουν τροφοδοτήσει με ήδη πρώτης ανάγκης, με φάρμακα, με ξύλα για το τζάκι και τη σόμπα. Είμαστε σε επαφή με το κόσμο αυτόν και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι, μακάρι όλα να πάνε καλά, διότι ούτως ή άλλως φαίνεται ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη ότι θα έχουμε θέματα με το συγκεκριμένο αυτό το ψυχρό μέτωπο, με τα χιόνια, τις βροχές, τις πολικές θερμοκρασίες. Υπάρχουν στο δικό δίκτυο αρκετά προβλήματα με φερτά υλικά που κατεβαίνουν κάτω, κατολισθήσεις κλπ. Και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια, και βέβαια. Και δεν μιλάω μόνο για το οροπέδιο, έτσι, ανεβαίνοντας ναι, προς ναι. το οροπέδιο, για όλους τους δρόμους όλη την Κρήτη. Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις το προηγούμενο διάστημα, άρα λοιπόν τα πρανή στους δρόμους έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις και τώρα και με το βάρος του χιονιού είναι επικίνδυνο αυτό ακριβώς που λέτε, να έχουμε και κατολισθήσεις σε όλο το δικό δίκτυο. Θέλει πολύ προσοχή από τον κόσμο, ειδικά κατά την εκδήλωση του φαινομένου, όσο είναι η έκταση του φαινομένου, όσο το δυνατόν να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, τις απολύτως απαραίτητες. Ή τέλος πάντων, ο καθένας από εμάς να προσέχει πολύ περισσότερο τον εαυτό του και τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω το καλύτερο. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μας.